Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων. Είστε συντονισμένοι στη συχνότητα του Δημοτικού Ραδιοφώνου Ιωαννίνων. Μια ειδική, έκτακτη, καλοκαιρινή ωστόσο εκπομπή που γίνεται κάθε καλοκαίρι. Δεν είναι γρίφος, θα καταλάβατε σε πολύ λίγο γιατί ακριβώς σας μιλάω. Είμαι ο Χάρης Ζάφλος. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Βασίλης Καμινάς και στο στούντιο του Δημοτικού Ραδιοφώνου έχω τη χαρά να σας παρουσιάσω μια παλιά συνάδελφο στις αρχές του ραδιοφώνου, τότε που δώσαμε μεγάλες μάχες για να φτιάξουμε ένα πρόγραμμα αντάξιο των προσδοκιών σας. Σόνια Καραμπίνα, που είναι μακριά μας πλέον, εκτός Ελλάδος, και κάθε καλοκαίρι, να το αποκαλύψουμε και αυτό, Σόνια, καλώς όρισες. Κάθε καλοκαίρι ζητά και εννοείται, έχει πάντα την έγκριση, να κάνει μια εκπομπή. Σε ανάμεση εκπομπή που έκανε και βέβαια στο στούντιο ο νεοεκλεγής δήμαρχος Ιωαννίνων, κύριος Μωυσής Ιλισσάφ. Καλώς ήρθατε, κύριε Δημαρχέ. Ευχαριστώ πολύ. Σόνια, θύμισε μας καταρχήν τον τίτλο της εκπομπής που έκανες τότε. Φίλες και φίλοι του Δημοτικού Ραδιοφώνου, με πολύ χαρά, έτσι ένα ανέλπιστο ταξίδι πίσω στα παλιά, ένα συνοθήλευμα ήχων και φαντασίας. Ο τίτλος της εκπομπής. Ο τίτλος της εκπομπής, με τον αγαπημένο συνεργάτη Χάρη Ντάφλο φυσικά και τον πολύ αγαπημένο Μωυσή Ιλισσάφ και δήμαρχο Ιωαννίνων, που έχει ένα βαθύ καλλιτεχνικό συνέστημα. Σήμερα θα ακούσετε τραγούδια τα οποία είναι διαφορετικά, αγαπημένα, σπάνια. Θα ήθελα πολύ να ακούσετε όχι μόνο τη μουσική, που ξέρω ότι όπως πάντα θα σας αρέσει, αλλά και τα λόγια, τους στίχους, γιατί αυτή η στίχη μερικές φορές μπορεί να είναι απλή, αλλά σημαίνουν πολλά πράγματα. Πριν σας δώσω το λόγο, γιατί εσείς είστε οι πρωταγωνιστές αυτή την ώρα που ακολουθεί, θα ήθελα να μου εξηγήσει, αλλά και να μας εξηγήσει όλους γενικότερα, γιατί μου έλεγες ότι ο κύριος Μωυσής Ιλισσάφ ήταν ο άνθρωπος που σε έκανε να κάνεις εκπομπή. Πώς και γιατί? Ο Μωυσής έχει μια καταπληκτική καλλιτεχνική φλέβα. Νομίζω ότι με μίμησε σε πολλά σπάνια τραγούδια, σε μια εποχή που ούτε ο ίδιος δεν ήξερε ότι είχε επιρροή σε μένα, ως καθηγητής πανεπιστημίου εκείνη την εποχή, και αργότερα είχα την τύχη να το γνωρίσω και σε πιο προσωπικό επίπεδο. Και έτσι ανταλλάξαμε πολλές φορές δίσκους, CD, και πολλά CD που μου έδωσε και μου άνοιξε πολλά πράγματα στη ζωή μου. Μωυσή. Καλησπέρα σε όλους. Εγώ θέλω πρώτα να ευχαριστήσω τον κύριο Ντάφλο και όλους τους συνεργάτες του Δημοτικού Ραδιοφώνου για τη φιλοξενία τους απόψε σε αυτή την εκπομπή με σπάνια όμορφα τραγούδια του έντεχνου ελληνικού λαϊκού τραγουδιού. Να ευχαριστήσω βέβαια τη Σόνια. Η Σόνια είναι αγαπημένη φίλη. Συνεργαστήκαμε περίπου 20 χρόνια στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Στη συνέχεια ακολούθησε μια λαμπρή επιστημονική καριέρα εκτός της πατρίδας μας και είναι σήμερα καθηγήτρια βιοχημίας στην Σορβόνη στο Παρίσι. Πέρα από την επιστημονική της σταδιοδρομία, έχει ιδιαίτερες ευαισθησίες, αγαπάει το τραγούδι, το καλό τραγούδι, και έτσι μας δίνεται απόψε η ευκαιρία να παρουσιάσουμε ορισμένα σημαντικά έντεχνα λαϊκά τραγούδια. Τραγούδια όμως που δεν έγιναν πολύ γνωστά, ξέρετε, καμιά φορά πολύ σπουδαία τραγούδια χάνονται μέσα στην μαζική παραγωγή εκείνης της εποχής, γιατί μιλάμε για τραγούδια των δεκαετιών 60-70, που μπορούμε να πούμε ότι ήταν οι χρυσές δεκαετίες του ελληνικού τραγουδιού. Σόνια. Νομίζω ότι έχεις τη σκυτάλη έτσι κι αλλιώς και κάνεις εκπομπή όπως και τότε. Ακριβώς. Νομίζω ότι θα αφήσουμε τους ακροατές να απολαύσουν το πρώτο μας τραγούδι και σιγά σιγά θα ενημερώνουμε και το τι ακούμε. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.
ευτυχισμένη. Μα η καρδιά που άγρυπνα χωρίς χαρά δεμένη. Ο τίτλος λοιπόν αυτού του τραγουδιού «Ο ίσιος έπεσε βαρύς» είναι ένα τραγούδι του 1965 σε μουσική του Μίκη Θεοδωράκη και προφανώς η ερμηνεύτρια είναι η Μαρία Φαραντούρη. Είναι από έναν κύκλο τραγουδιών, 6 λαϊκά τραγούδια. Στα 5 από τα 6 τραγούδια του στίχους είχε γράψει ο Νίκος Γκάτσος, ωστόσο σε αυτό το τραγούδι που ακούσαμε τους στίχους έγραψε ο Γεράσιμος Σταύρου. Έχει ακόμα ένα ενδιαφέρον αυτό το τραγούδι. Μπορεί κάποιος να το ακούσει στην ταινία «Τον Μπλόκο» που ήταν επικεντρωμένη στον μπλόκο βέβαια της Κεσαριανής και μια ταινία του σκηνοθέτη Άδωνη Κύρου. Ας περάσουμε λοιπόν στο δεύτερο τραγούδι. Έχει τίτλο «Δεν έχει ο κόσμος γυρισμό» 1994, επίσης σε μουσική του Μίκη Θεοδωράκη, η στίχη είναι του Δημήτρη Κεσίσογλου, τραγουδάει ο Μανώλης Μητσιάς και προέρχεται από τον κύκλο τραγουδιών «Πολιτεία Γάμα». Την αποθυμιά μου
τραγούδι για την ξαστεριά. Και για τους νικημένους, τους φίλους τους χαμένους, σε θάλασσα και σε στεριά. Κρύψω την αποθυμιά, αμού δεν έχει ο δρόμος γυρισμό, δεν έχει ο δρόμος γυρισμό. Ο δικός μου δρόμος βέβαια με τραβάει πάντα πίσω στα γνώριμα μονοπάτια εδώ των Ιωαννίνων και είμαι πολύ χαρούμενη σήμερα που είμαι εδώ κοντά σας. Το επόμενο τραγούδι είναι ένα τραγούδι του παλιού καιρού. Έτσι είναι ο τίτλος του, ένα τραγούδι που μελοποιήθηκε από τον Ηλία Ανδριόπουλο και ηχογραφήθηκε από τον Μανώλη Μητσιά με τη συμμετοχή του Γιάννη Φέρτη στην Απαγγελία Τριών Στροφών. Είναι όμως ένα λυρικό αφιέρωμα στο Γιώργο Σεφέρη. Και ονομάζεται το τραγούδι του παλιού καιρού για να δηλώσει μια παραδοσιακή μορφή. Έχει διατυπωθεί σε έμετρο λόγο και έχει ομοιοκαταληξία. Οι άνθρωποι που γνωρίζουν το Σεφέρη θα μπορέσουν να ανακαλύψουν υπαινιγμούς, αναφορές και μεταμφιέσεις. Αλλάζουν οι καιροί, περνάν τα χρόνια. Του κόσμου το ποτάμι είναι θολό. Μα εγώ θα βγω στον ήρου τα μπαλκόνια. Κοπέλα εγώ πικρό κι γυμνά.
μας λίγη και το νερό στα σύννεφα ακριβό. Ότι πάρει η γη μια τότε τέλειο το του ήλιου το κυνήγι. Κι ήρθες εσύ, σκάλισες μια κρίνη για τον παλιό του πόντου ναυαγό που χάθηκε. Μα η μνήμη του έχει μείνει κοχύλι λαμπερό στην αμοργό και βότσαλο αλμυρό στη Σαντορίνη. Και από τη δροσιά που σάλεψε στη φτέρη πήρα κι εγώ το δάκρυ μιας ροδιάς για να μπορώ σε τούτο το Δευτέρι καημούς να συλλαβίζω της καρδιάς με του παραμυθιού το πρώτο αστέρι. Μα τώρα που η μεγάλη φτάνει τρίτη και ανάσταση θα αργήσει να φανεί, θέλω να πας στη Μάνη και στην Κρήτη με συντροφιά σου εκεί παντοτινή, το Λύκο, τον Αϊτό και τον Αστρίτη. Κι άμα θα δεις κρυφά στο μέτωπό σου να λάμπει μια απαλή μαρμαριγή τα λωτινό πεφτάστερο, σηκώσου να ζωντανέψεις πάλι μια πηγή που καρτερείς το βράχο το δικό σου. Αλλάζουν οι καιροί, περνάν τα χρόνια, του κόσμου το ποτάμι είναι θολό. Μα εγώ θα βγω στον ήρου τα μπαλκό σε εδώ σκυμμένο στο πύλο, καράβια να κεντάς και χελιδό. Το επόμενο τραγούδι, το ταξίδι, είναι σε μουσική του Μάνου Χατζηδάκη και ερμηνεύει ο τελευταίος ερμηνευτής του, συνθέτη, ο Βασίλης Γκυζδάκης. Τους στίχους έγραψε ο σπουδαίος Νίκος Γκάτσος. Έχω συναισθανόμενος το αναπόφευκτο τέλος του. Στο φιλί κι από τη δύση μου να φτάσω ως την ανατολή. Μα είναι φίδι το ταξίδι, είναι χολή μαζί και αξίδι σε ένα μεγάλο αγκάθινο σταυρό. Όμως εγώ δεν κάνω πίσω, ούτε το δρόμο μου θα αφήσω, ώσπου λιμάνι σίγουρο να βρω. Θέλω τον κόσμο να αγκαλιάσω με ένα ζεστό φιλί κι από τη δύση μου να φτάσω ως την Ανατολή.
χαιρετάω τα πιο τρελά παιδιά και κάθε πέτρα που πατάω ανοίγει σαν καρδιά. Δείχτε μου δρόμο να περάσω με ήλιο με βροχή. Θέλω τον κόσμο να αγκαλιάσω και πάλι απ' την αρχή. Μα είναι φίδι το ταξίδι, είναι χολή μαζί και ξίδι σε ένα μεγάλο αγκαθινό σταυρό. Όμως εγώ δεν κάνω πίσω, ούτε το δρόμο μου θα αφήσω, ώσπου λιμάνι σίγουρο να βρω. Δείχτε μου δρόμο να περάσω με ήλιο με βροχή. Θέλω τον κόσμο να διαβάσω και πάλι απ' την αρχή. Αν και πρέπει πάντα να έχουμε τη δύναμη να χάνουμε το λιμάνι από τα μάτια μας για να μπορέσουμε να βρούμε καινούριους διεξόδους και καινούριους δρόμους. Θα συνεχίσουμε με στίχους του συμπατριώτη μας, του Μιχάλη Γκανά, ο οποίος γράφει σαν να μιλάει ο ίδιος, ο Μίκης Θεοδωράκης που έχει κάνει τη σύνθεση του επόμενου τραγουδιού, και ο Γιάννης Παθάς ενορχιστρώνει, ενώ ο Βασίλης Λέκας θα μας ταξιδέψει σε ένα καταπληκτικό τραγούδι σαν ερμηνευτής. Ένα τραγούδι το οποίο δεν έχει ακουστεί πολύ και ίσως πολύ λίγοι να το γνωρίζουν από εσάς. Θεωρείται από αυτά που λέμε τα προδομένα έργα του Θεοδωράκη, όπως ο ίδιος τα ανέφερε, και ανήκει στη συλλογή Ασίκικο Πουλάκι, το πουλάκι με ήττα, και είναι το πατρόνυμο της μητέρας του Μίκη Θεοδωράκη. Ένα λίγο αδικημένο τραγούδι, και όμως ακούστε τα λόγια. Και τα τόσα λόγια
θα το πω πόσο σ' αγαπώ. Και αυτή η στίχη που ήταν τόσο ερωτική ήταν για την μητέρα του κυρίου Γκανά. Εδώ θα κάνουμε μια μικρή υποχρεωτική παύση και θα γυρίσουμε με αγαπημένα τραγούδια πίσω. Γυμναστική με όργανα. Activate your body. Cross training. Πιλάτε στούντιο. Ομαδικά προγράμματα. Wellness boutique. Με κρυοσάουνα. Κρυομεντ. Vacuum power. Hipoxy. Energy. Μίχα Bodytech. Ηλεκτροδιέγερση. Passion. Spinning. Small group training. Clinical Pilates. Ρυθμική γυμναστική. Taekwondo. Εξατομικευμένες διατροφικές συμβουλές. Set Active. Αυτό είναι το SEP Active. Το νέο γυμναστήριο Σιδωδόνης 119 και στο www.sepactive.gr. Τηλέφωνο 26510 45005. SEP Active. Γυμνάσου, εκφράσου και άλλαξε την καθημερινότητά σου. Εδώ στην Πίνδο ξέρουμε όλα τα μυστικά του κοτόπουλου. Και για να φτιάξεις χωριάτικο λουκάνικο από φρέσκο κοτόπουλο, πρέπει να ξέρεις όλα τα μυστικά. Ποια κομμάτια επιλέγεις, σε τι ποσότητα. Και βέβαια, το ίδιο το κοτόπουλο. Πώς μεγάλωσε, είναι ορεινό. Και το πιο σημαντικό μυστικό, να είναι ελεύθερης βοσκής. Καλώς τους! Νέα σειρά αλλαντικών από την Πίνδο. Ήρθε και τα αλλάζει όλα στα αλλαντικά. Μόνο από φρέσκο κοτόπουλο ελεύθερης βοσκής. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα τώρα και στα αλλαντικά. Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM στέρεο. Τα επόμενα δύο τραγούδια ανήκουν στο νέο κύμα του ελληνικού τραγουδιού, τη δεκαετία του 60. Το πρώτο τραγούδι με τίτλο «Όσα δε βάνει ο λογισμός» είναι γραμμένο από το Λίνο Κόκοτο σε στίχους του Άκου Δασκαλόπουλου, ερμηνεύει ο Γιάννης Πουλόπουλος και είναι αφιερωμένο στην Τζέννη. Το δεύτερο τραγούδι είναι ένα πιο σπάνιο τραγούδι, είναι το τραγούδι του Χάρου, η στίχη είναι του Γιάννη Κακουλίδη και η μουσική του καλού μας φίλου του Νότι Μαυρουδί, με μοναδική ερμηνεία του Γιώργου Ζωγράφου. Πρωτό μάτι μου
γουριά στριμή. Από βραδύ στα στεριά, μήτε φωτιά φοβότανε, μήτε σταυρό στα χέρια. Σαν εκαλοπλήθη για τη δουλειά του κίνησε στο διάβα του κινήθη. Μη τον ακούς, μη του μιλάς, μόνα τον προσπεράσεις. Τέχει τα κέφια του απέχτη και στη δουλειά λείπει ως ευτές. Ο χάρος εξαπόστενε πουρνο πουρνο στα δάση, παραγιό του απόστελνε το θερισμά μη χάσει. Ψωμί με υδρότα κι ο Παραγιός απάντησε κύλα ζωή σαν πρώτα. Μη τον ακούς, μη του μιλάς, μόνα τον προσπεράσεις. Όχι στα χέρια σου ρωτά και στη δουλειά μεράκι. Ένας ευαίσθητος Λόρκα συναντά για τη συνέχεια τον Μάνο, τον Γκάτσο και τον Λάκη Παπά για να έχουν ένα καβαλάρι που θα έρθει να μας βρει την αυγή. Πανηγύρια πέρασε στην
αγκαλιά των κοριτσιών. Ποιος τον πιζέ να γίνουνε τα μουσκλιά τα νυχτιάτικα στεφάνι στα μαλλιά του. Ποιος τον πιζέ να γίνουνε τα μουσκλιά τα νυχτιάτικα στεφάνι στα μαλλιά του. Και πάλι δύο τραγούδια του νέου κύματος. Τραγούδια με απαράμιλη ευαισθησία, με τη μοναδική την αξέχαστη Αρλέτα. Και τα δύο είναι τραγούδια του Νότι Μαυρουδή. Τους στίχους στο πρώτο τραγούδι έγραψε ο Άκος Δασκαλόπουλος και στο δεύτερο ο Γιάννης Κακουλίδης. Οι στρατιώτες στη σειρά
μιλούσαν για τα κάστρα. Αυτός κοιτούσε τα βουνά και μίλαγε για τα άστρα. Πως φωτίζαν τα μάτια του, καθώς τη γειτονιά του φιλούσε κάτω από τη μοίρα. Την αγαπή τη γιά του. Τη μια του ρίξαν του φεκιά, την άλλη το μαχαίρι. Κι απόμεινε στη ρεματιά με σύντροφο τα γέρι. Να του μοίρα για τα πάρια, πως έκλαιγε η γριά του και του λέγε σιγά στα αυτή. Έτσι από κοτιές και από πράγματα που δεν περιμένουμε ακούμε τραγούδια τα οποία είναι ξεχωριστά, όμορφα και όχι πολύ ακουσμένα. Για κάποιο τρόπο χάνουν το δρόμο τους και δεν βγαίνουν στο ραδιόφωνο, και όμως εμείς πιστεύουμε ότι είναι αγαπημένα κομμάτια και αξίζουν να ακουστούν. Ένα κομμάτι του Θεοδωράκη με μια πολύ όμορφη ερμηνεία από ζωντανή ηχογράφηση στο Μέγαρο Αθηνών του Γιώργου Νταλάρα, αν και αρχικά το τραγούδι αυτό ήταν εκτελεσμένο από την Μαρία Φαραντούρη. Ένα τραγούδι που είναι μια ζωντανή έκφραση της τέχνης και τους στίχους έχει γράψει ο Μανώλης Αγνογνωστάκης. Η σκιβουβή αραγμένη στη σκάλα, μάτια θολά που κράτησαν εικόνες θαλάσσιες, κύματα με τη γλυκιά αγωνία στην κάτασπρη ράχη. Μέσα στην άμμο, μα δεν υποτάχτηκα και δεν αγάπησα μόνο εσένα, που τόσο με κράτησες. Τραγικά ονόματα. Θα ακούσουμε τώρα ένα όμορφο, δροσερό, καλοκαιρινό τραγούδι, στο Λιβικό, σε στίχους του Γιώργου Μπακλαβά, μουσική Γιάννη Ιωάννου, με ερμηνεία της Καλλιόπης Βέτα.
Ο Γιάννης Ιωάννου και Καλλιόπη Βέτα είναι δύο πολύτιμοι φίλοι που ομόρφυναν τη ζωή μας και τους οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ο μεθυσμένος Αύγουστος μας εργανά στα βήματα της Ευαγγελίας Πίσα, ένα σπάνιο τραγούδι από τον Μάνο Ελευθερίου με τον Αντώνη Καλογιάννη. Πέρασαν τα χρόνια σαν το σκοτεινό ποτάμι, πέρασες κι εσύ. Πέρασες κι εσύ, πέρασες κι εσύ μέσα στη ζωή μου. Τώρα που κάθομαι να λογαριάσω πόσοι χαθήκαν, πόσοι μας άφησαν και ποιοι σκορπίσανε. Τώρα που κάθε μέρα λίγο στεύουν εκείνοι που μας πόνεσαν, όσοι μας βρήκανε στη νύχτα του θάνατου, εγώ σε ονομάζω, εγώ σε ονομάζω. Εγώ σε ονομάζω καταφύγη μου. Ένα ακόμη τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη σε στίχους του Μάνου Ελευθερίου με τον Αντώνη Καλογιάννη από τον κύκλο τραγουδιών «Τα Λαϊκά». Το τραγούδι γράφτηκε το 1968
στα χρόνια της δικτατορίας και δισκογραφήθηκε στο εξωτερικό το 1971. Συγκινητικό αυτό το τραγούδι, γιατί φεύγουν οι μέρες και η μουσική πραγματικά μας δίνει τα φτερά για να πορέψουμε στην ξενιτιά. Η ελληνική μουσική έχει σπάνια κομμάτια μέσα και εμείς σήμερα σε μια έκτακτη μουσική εκπομπή, ένα έκτακτο συνοθήλευμα ήχων και φαντασίας, είχαμε την χαρά να τα μοιραστούμε μαζί σας. Στο μικρόφωνο ήταν η Σόνια Καραμπίνα μαζί με τις φοβερές μουσικές επιλογές του Μωυσή Ελισάφ, του Δήμαρχου βέβαια, αλλά ενός καλλιτέχνη στην καρδιά και όχι μόνο. Από την πλευρά μου θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Βασίλη Καμινά, καθώς και τον Χάρη Ντάφλο, το Δημοτικό Ραδιόφωνο, που μας έδωσε την ευκαιρία να μοιραστούμε αυτά τα κομμάτια της ψυχής μας μαζί σας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Κλεοπάτρα, που είναι μια μυστική δύναμη και μας καθοδηγεί πάντα. Σας ευχαριστώ, φίλοι αγαπημένοι του Δημοτικού Ραδιοφώνου, που μου δίνετε πολύ δύναμη για να συνεχίσω το ταξίδι. Και εγώ ένα μεγάλο ευχαριστώ πρώτα στη Σόνια, που μου έδωσε αυτή τη δυνατότητα να κάνουμε κάτι που κουβεντιάσαμε πολλά χρόνια πραγματικότητα. Ευχαριστώ το προσωπικό του Δημοτικού Ραδιοφώνου για τη φιλοξενία τους, τον Χάρη Ντάφλο και τον Βασίλη Καμινά. Ευχαριστούμε όλους εσάς που είχατε την υπομονή να μας ακούσετε και μπορούμε, αν άρεσε αυτή η εκπομπή, να την επαναλάβουμε. Θα πάμε λοιπόν προς το τελευταίο τραγούδι και εδώ θα κλείσουμε ευχόμενοι σε όλους καλό βράδυ. Το τραγούδι είναι το Τριζόνι, είναι του Μίκη Θεοδωράκη σε στίχους του Οδυσσέα Ηλίτη, από τον κύκλο τραγουδιών Μικρές Κυκλάδες και 1962, με την Τώρα Γιανακοπούλου. Καλή νύχτα σε όλους. Καλό σας βράδυ. Κοιμήθηκα, κοιμήθηκα στου γιασεμιού τη
Μήτε κανένα σας.